Με έντονες αντιδράσεις έγινε δεκτή η απόφαση του Κακουργοδικίου Νεαπόλεως για τη μυστηριώδη υπόθεση της φωνικής συμπλοκής με μαχαίρια μέσα σε μονοκατοικία στις Πατσίδες Ηρακλείου τον Οκτώβριο του 2017. Μετά από εξαντλητική διαδικασία που βασίστηκε στην απολογία του 67χρονου λογιστή, στο σπίτι του οποίου είχε βρεθεί τραυματισμένος ο 69χρονος από τα Ανόγια, το δικαστήριο κήρυξε αθώο τον κατηγορούμενο. Είχα τρελαθεί. Έβλεπα ότι η ζωή μου τελειώνει. Κατάφερα να τον πετάξω από πάνω μου. Πήρα το κουζινομάχαιρο και το επιτέθηκα. Καρφώναμε ένα στον άλλον. Βλέπω τη βέργα στο πάτωμα. Την πήρα και του κατάφερα ένα πλήγμα στο κεφάλι. Ζαλίστηκε και του είπα να βάλει τα χέρια του στα πλακάκια για να μην μπορεί να ξαναπιάσει το μαχαίρι. Θα μπορούσα να του είχα κόψει το λαιμό πάνω στη φόρτισή μου, αλλά δεν το έκανα. Το δικαστήριο δέχτηκε τους ισχυρισμούς που προέβαλε ο κατηγορούμενος εξ αρχής και οδηγήθηκε σε απαλλακτική απόφαση. Εξ αρχής ο κατηγορούμενος ισχυριζόταν ότι βρισκόταν σε άμυνα και αυτό δέχτηκε το δικαστήριο. Υπό το καθεστώς των σφοδρών αντιδράσεων από τους συγγενείς του 69χρονου, ο μέχρι σήμερα κατηγορούμενος βγήκε ανακουφισμένος από το δικαστικό μέγαρο για να φυγαδευτεί όμως από τους αστυνομικούς. Θα μας πείτε πώς νιώθετε που αθωθήκατε? Νομίζω ότι ο καθένας ο οποίος ταλαιπωρείται με όπως τον κατηγορούμενο θα ήταν σε μια έτσι ευχάριστη θέση. Μην ξεχνάμε ότι είχε προφυλακιστεί για περίπου 8 μήνες και του ανέτρεψε τη ζωή όλο αυτό το πράγμα. Κατά συνέπεια, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι είναι σε μια καλή ψυχική κατάσταση τώρα. Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, δεν αποδείχτηκε καμία σχέση και προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο άνδρες και δεν βρέθηκε καμία άλλη λογική εξήγηση πέρα από το ενδεχόμενο ο 69χρονος να είχε εισβάλει στο σπίτι του πρώην λογιστή με σκοπό τη ληστεία και τον τραυμάτισε σοβαρά με συνέπεια ο άνθρωπος που κάθισε στο εδόλιο να βρεθεί σε άμυνα αντιδρώντας για να σώσει τη ζωή του. Οι αντίδικοι έχουν κάποια ένδικα μέσα, τις ανέρεσε κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι δικαίωμά τους να το ασκήσουν. Δεν μπορώ να ξέρω με τι κινήσεις θα κάνει η υποντική αγωγή. Μας ενδιαφέρει η απαλλαγή του τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό και να γίνουν δεκτοί οι εξ αρχής ισχυρισμοί του.